Και να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να μιλήσω σήμερα για αφηγήματα. Ξέρω ότι η συντρόφισσά μου, η Αναγνωστοπούλου, δεν της αρέσει η λέξη, για λόγους που ακόμα δεν έχουμε βρει καιρό να συζητήσουμε, αλλά για μένα οι άνθρωποι από την αρχή της ιστορίας λέγανε ιστορίες. Ήτανε πολίτες, ήταν εργαζόμενοι, ήταν ζωγράφοι, λέγανε ιστορίες για από πού έρχονται, πού είναι και πού θέλουν να πάνε. Και θέλω να πω το δικό μας αφήγημα, από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε και να το συγκρίνω με άλλα αφηγήματα. Αρχίζω με κάτι που είπε ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος στην εισήγησή του. Είπε ότι είναι ένα από τα παράλογα του καπιταλισμού ότι παρόλο τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη φοβερή αύξηση του πλούτου, ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει στα δικά μας παιδιά καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, καλύτερα δικαιώματα από ό,τι είχαν οι πατεράδες και οι μαμάδες. Έβαλε αυτό το ζήτημα. Κατά την άποψή μου, δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα που έβαλε, είναι το ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Θέλετε να καταλάβετε γιατί το Ολλανδικό Εργατικό Κόμμα είχε τη χειρότερη επίδοση από το 1945, γιατί τη Σουηδία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το χειρότερο από το 1908, ότι το CDU μαζί με το CSU στη Γερμανία είχαν το χειρότερο αποτέλεσμα το 1949. Γιατί το S5 στις πρόσφατες εκλογές είχε το χειρότερο αποτέλεσμα από το 1933. Γιατί το Γαλλικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε τη χειρότερη απόδοση από τότε που γεννήθηκε. Γιατί το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα έπεσε στο 6,3. Οι ΕΣΥΟΥ στη Γερμανία είχαν το χειρότερο αποτέλεσμα το 1949. Και πρέπει εμείς να τις επενοήσουμε πώς μπορούμε να υποσχεθούμε, όσο και άσχημα να είναι τα πράγματα, ότι θα είναι καλύτερα για τα παιδιά μας σε σχέση με τις συντάξεις, τα δικαιώματα και στους μισθούς. Στην Επιτροπή αρχίσαμε μια συζήτηση με τον κύριο Σκανδαλίδη για το πώς και γιατί υπήρχε αυτή η μεγάλη ανισότητα, όχι επί ημερών σας με τα μνημόνια και τα δικά μας τα χρόνια, αλλά το 2008. Θέλω να δώσω μια πρώτη προσέγγιση, γιατί προφανώς είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Η υπόσχεση της παγκοσμιοποίησης, τι ήτανε που το πιστέψανε και κεντροαριστεροί και κεντροδεξί, ότι μη φοβάστε οι πολλοί, μπορεί να φοβάστε αν δουλεύετε σε χαλιβουργία στην Βρετανία ή στην κλωστοφαντουργία στην Ελλάδα, αλλά οι μεσαίες τάξεις δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Και αυτό ήτανε που δεν αποδείχθηκε. Από την παγκοσμιοποίηση χάσανε όχι μόνο εργατική τάξη, όχι μόνο αυτή που ήταν στο περιθώριο πάντα και είναι, αλλά και τα μεσαίες τάξεις. Οι μεσαίες τάξεις χτυπιούνται παντού και σε όλες τις χώρες, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Ευρώπη. Και υπάρχουν από την αριστερά δύο απαντήσεις σε αυτό. Είτε μια μερική υποχώρηση στο έθνος κράτος, που το υποστηρίζουν πολύ σοβαροί επιστήμονες, όπως ο Ντάνι Ρόντρικ από το Χάρβαρντ που έχει γράψει γι' αυτό, ότι χρειάζεται μια μερική υπανοχώρηση, ή μια εμβάθυνση πολιτική της παγκοσμιοποίησης με δημοκρατία και με δημοκρατικό έλεγχο. Ένα από τα δύο. Και επειδή στην Ευρώπη σοσιαλδημοκράτες σαν το Κώστα και το Σάνσες και το Μοσκοβισί μας πλησιάζουν, γιατί μας πλησιάζουν? Μας πλησιάζουν γιατί έχουν την ίδια ανησυχία. Έχουν καταλάβει ότι το αφήγημα κάποιου Μπλερ, κάποιου Σιμίτη, κάποιου Κλίντον δεν δουλεύει και δεν μπορεί να πάει μπροστά. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι όλοι. Μερικοί είμαι σίγουροι ότι το συμμερίζονται. Μερικοί μας είπαν ότι μας πλησιάζουν ο Μοσκοβισί ή μας πλησιάζει
ο Σάντσες, ο Κώστα, γιατί αυτοί είναι δεξιοί σοσιαλδημοκράτες, ενώ οι ίδιοι είναι αριστεροί σοσιαλδημοκράτες. Να σας πω κάτι. Από το να πιστέψω ότι ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λοβέρδος είναι αριστεροί σοσιαλδημοκράτες, είμαι πιο έτοιμος να πιστέψω ότι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης εμπνέονται βασικά από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και από τον Μαχάτμα Γκάντι. Επαναφέρω τη συζήτηση σε αυτά που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος. Μας είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος το δικό του αφήγημα. Είπε ότι χρειαζόμαστε κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και λαϊκή εξουσία. Προφανώς απλοποιώ. Και είπε ότι αυτό δεν είναι δύσκολο πράγμα, είναι ρεαλιστικό, γιατί είναι υπέρ των συμφερόντων των λαϊκών τάξεων. Και μόνο η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική, και το μόνο που χρειάζεται, αν δεν παραποιώ, το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Γιατί δυστυχώς αυτό που μάθαμε εμείς είναι ότι δεν φτάνει μόνο η σωστή γραμμή. Δεν φτάνει να ξέρεις μόνο τι θέλεις να κάνεις. Πρέπει να ξέρεις πώς κάνεις το δημόσιο πιο δημοκρατικό και να λογοδοτεί. Πρέπει να ξέρεις και να μάθεις πώς να αναδιαρθρώσεις τις δημόσιες επιχειρήσεις να είναι και αποτελεσματικές αλλά και κοινωνικές. Πρέπει να μάθεις πώς να έχεις τη χρηματοδότηση και τη στήριξη του κόσμου για το δημόσιο τομέα. Αυτό δεν γίνεται μόνο με την βούληση. Και σας λέω να έχετε διαφορετικό αφήγημα από εμάς. Αλλά αυτά τα προβλήματα και άλλα πολλά που θα μπορούσα να ονομάσω θα τα βρείτε μπροστά σας με οποιαδήποτε στρατηγική. Και αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μαθαίνει και από αυτά που έχει κάνει σωστά και αυτά που έχει κάνει λάθος. Ποιο είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Ότι καταστρέψαμε τις μεσαίες τάξεις, ότι φτωχοποίησαμε την κοινωνία και όλα αυτά ενώ ήταν στρωμένος ο δρόμος το 2014. Αρχίζω με στοιχεία για τα μεσαία στρώματα. Μεσαίο στρώμα παίρνω ένα από τα δύο που θα σας πω. Μια οικογένεια με δύο παιδιά που έχουν 50% πιο πλούσιες τέτοιες οικογένειες στη χώρα. Τη μέση δηλαδή. 50% πιο πλούσιες από αυτές, 50% λιγότερο πλούσιες. Τι εισόδημα είχαν το 2009? 23.926. Τι είχανε το 2014? 15.040 ευρώ. Μείωση 37% και μείωση 8.886. Παίρνω τώρα, μήπως δεν είναι αρκετά μεσαία τάξη, αυτή την ίδια οικογένεια με δύο παιδιά που έχει 25% πιο πλούσιες οικογένειες και 75% φτωχότερες οικογένειες. Τι είχε το 2009? 34.000 εισόδημα. Τι είχε το 2014? 21.720. Μείωση 36%, 12.280 μείωση. Και τι κάναμε εμείς από το 2014 μέχρι το 2016, στη μια περίπτωση αυξήθηκε 160 και στην άλλη 146. Πολύ μικρή αύξηση. Αλλά αυτοί είχαν 36 και 38. Μπορείτε να μου πείτε ποιος κατέστρεψε τη μεσαία τάξη, όταν μιλάμε για 37% και 36% και μας λέτε ότι εμείς καταστρέψαμε τη μεσαία τάξη, όταν εμείς τη σταθεροποίησαμε και την αυξήσαμε πολύ λίγο. Πάμε τώρα στη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά το 2011 είχαν κίνδυνο φτώχειας στο 21%. 21% από τις οικογένειες με τρία παιδιά είχαν αυτό το κίνδυνο. Το 2014 το έχετε πάει 30. Εμείς το φτάσαμε στο 24%. Η παιδική φτώχεια τα δύο αυτά χρόνια μειώθηκε κατά 2,1 μονάδες.
Η ηλική αποστέρηση το 2010 βρισκόταν στο 28,4%. Το 2014 έφτασε στο 39,9% και εμείς το έχουμε μειώσει 3,5%. Και έχουμε μειώσει και το δείκτη Gini που είναι για τις ανισότητες. Πάμε τώρα στο μέλλον, όχι τι κάναμε στο παρελθόν. Στο μέλλον και ο προϋπολογισμός. Έχω τα στοιχεία, χωρίς να παίρνουμε υπόψη ότι θα έχουμε ανάπτυξη το 19 και το 20, τι είναι το αποτέλεσμα της μη μείωσης των συντάξεων και το πρόγραμμα των 910 εκατομμύρια που συζητάμε στο προϋπολογισμό. Για το επόμενο για το πρώτο 10%, το πιο φτωχό κομμάτι του πληθυσμού, μια αύξηση 7,6% στο εισόδημα. Στο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή εισόδημα μετά από φόρους. Για το επόμενο 10% αύξηση 3,3. Για επόμενο 10% 2,2 και πάει λέγοντας. Πού είναι ο περιοριστικός προϋπολογισμός για τα λαϊκά στρώματα που μας είπατε? Αύξηση του εισοδήματος έχουν τα λαϊκά στρώματα. Θα μπορούσαμε περισσότερο? Ίσως θα μπορούσαμε. Αλλά αύξηση υπάρχει και δεν είναι και προεκλογικός. Είναι αυτό τα 910 που έχουμε, που μπορούμε να το ξοδέψουμε. Παρακάλεσα τον κύριο Σταϊκούρα και άλλους, τον κύριο Δένδια, να μου πούνε. Το 910 είναι λίγο, είναι πολύ, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν πήρα απάντηση. Όπως δεν πήρα απάντηση, και ο κύριος Χουλιαράκης από τον κύριο Μητσοτάκη. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην ερώτηση που του έκανε? Ότι και εσείς τα ίδια κάνατε. Αυτό του είπε. Δεν του είπε αν είναι 9 δις στα 4 χρόνια, αν είναι 5 δις και από πού θα έρθουνε. Εγώ απάντηση σε αυτό δεν πήρα. Θέλω να επιστρέψω στην ομιλία του κύριου Σκανδαλίδη, που μας είπε ότι είναι αντιαναπτυξιακό ο προϋπολογισμός, καμία αναπτυξιακή πνοή, και το είπανε και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δείτε γιατί λέω για τον κύριο Σκανδαλίδη, γιατί θέλω να δούμε αν μπορούμε να συζητήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε, που μας λέτε για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι ότι έχουμε πολλά εργαλεία. Βεβαίως είναι το βασικό εργαλείο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά όπως ανέπτυξε χθες στην ομιλία του ο Χριστόφορος ο Παπαδόπουλος, έχουμε και πολλά άλλα εργαλεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα ΕΣΠΑ. Έχουμε και τις τράπεζες που άκουσα να τις χτυπάτε πάλι παντού, οι τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν, που φτάνουν στους στόχους τους, που επιστρέφουν οι καταθέσεις, που πηγαίνουν μπροστά, οι οποίες στην επέκταση της σύμβασης για το αεροδρόμιο δανείσανε 660 εκατομμύρια. Όταν υπάρχουν καλές ιδέες, γιατί δεν φταίει στην Ελλάδα, να το συμφωνήσουμε αυτό, μόνο ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, φταίνε και τα καλά projects για να μπορούν να επενδύσουν. Και γι' αυτό έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και με το αναπτυξιακό μας σχέδιο και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αλλά η ανάπτυξη είναι και το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες και ο Αιγιαλός και το πλαίσιο επενδυτικών εργαλειών που έχει αλλάξει τελείως τα τελευταία 2 χρόνια. Γιατί δεν τα κάνετε αυτά τα τελευταία 40, 50, να μην πω 80 χρόνια? Για να μπορεί κάποιος ξένος επενδυτής να ξέρει που είναι ο Αιγιαλός, να ξέρει που είναι το δάσος, να ξέρει που δεν μπορεί να βάλει μια χημική επιχείρηση. Μας λέει η Νέα Δημοκρατία ξανά και ξανά ότι έχουμε αλλεργία στις επενδύσεις. Εγώ, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα δεχτώ ότι δεν έχετε αλλεργία στις επενδύσεις. Αλλά έχετε μια μικρή αίθηση και ένα μικρό εθισμό σε αυτές τις επενδύσεις που μπορείτε να μεσολαβήσετε μέσα από το παλαιτριακό σύστημα. Αυτό να το πούμε, να το λέμε ότι το έχετε. Αλλά ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτημα? Το κυρίαρχο ζήτημα που με ανησύχησε πάρα πολύ ο κύριος Μητσοτάκης και πάρα πολύ, συγγνώμη που το λέω, ο κύριος Θεοδωράκης. Έχουμε μάθει τίποτα από το ερώτημα που έβαλε ο Καραθανασόπουλος? Θα λέμε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη.
θα βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και την ανάπτυξη. Ή θα ξαναπούμε από την αρχή, θα αυξηθεί η πίτα, πρώτα και μετά θα έρθει η ανάπτυξη. Σας το είπε πάρα πολύ καλά ο Θοδωρής ο Δρίτσας εχθές. Για μας ανάπτυξη χωρίς σχολικά γεύματα, χωρίς πρωτοβάθμια περίθαλψη, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς επιδόματα στέγασης, χωρίς την κοινωνία μαζί, δεν υπάρχει. Και αυτό είναι που φάνηκε πριν από το 2008. Αυτοί που πιστεύανε ότι πρώτα θα έρθει η ανάπτυξη και μετά θα βοηθηθεί η κοινωνία, διαψευστήκανε. Είτε ήταν κεντροδεξί, είτε ήταν κεντροαριστερή. Πάω τώρα σε ένα ερώτημα που έθεσε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Όχι για σας, κύριε Βορύδη, αυτή τη φορά. Λέει ο κύριος... λέει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το βασικό δεν είναι το τι μπορείς να κερδίσεις. Θα ζητήσει επιπροσωπικό, κύριε Βορύδη, διότι ήταν με τον Γκάντι. Δεν νομίζω. Τώρα το πήγε στον Μάρτιν. Αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ ο κύριος Βορύδης που δεν χαρακτηρίζει την αυτιδεξιά πτέρυγα. Πρέπει να του το πω αυτό. Τώρα μην το χαλάσω. Τώρα θα μου κάνουν όλοι οι άλλοι προσωπικό. Τι είπε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το θέμα είναι όχι τι έχεις κερδίσει, αλλά τι μπορείς να διατηρήσεις. Και αφού πέθανε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το 68 με τον τρόπο, ξέρετε πόσο σημαντικό και πόσο τον έκαιγε στην Αμερική αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να το διατηρήσουμε. Εμείς βγήκαμε από το πρόγραμμα, εσείς δεν βγήκατε από το πρόγραμμα. Μας είπατε για το Δουνουτού, είπε ο αρχηγός σας, που δεν είναι εδώ, ο κύριος Μητσοτάκης, για το Δουνουτού. Θα επιστρέψω στο επιχείρημά του. Εδώ έχω για τα πρακτικά τι λέει το Δουνουτού. Μετά από τον Ιούνιο του 2014, το ελληνικό πρόγραμμα βγήκε εντελώς εκτός πορείας. Irretrievably off track. Το ίδιο το Δουνουτού. Ο Ντάισεμπλουμ, σε μια συνέντευξη στο Παύλο Τσίμα, λέει «καμία μεταρρύθμιση στο δεύτερο μισό του 2014. Αν το είχε κάνει, θα είχε βγει». Και εμείς ήρθαμε στην εξουσία χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κάλυψη, με ένα μήνα να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Και εμείς σας αφήνουμε, αν θείτε εσείς, που δεν πρόκειται να γίνει, δεν έχουμε τέτοιο σκοπό, και με μαξιλάρι και με ρύθμιση του χρέους. Γιατί εσείς λέγατε ότι το χρέος ήταν βιώσιμο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι το Δουνουτού έλεγε ότι το χρέος ήταν βιώσιμο. Το έλεγε το Δουνουτού. Γιατί όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας σε μια πρόταση αμίμητη, είχαμε συμφωνήσει ρυθμούς ανάπτυξης. Καταρχάς να σας πω, κύριε Σταϊκούρα, ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν συμφωνούνται. Δεν είναι ένα κιλό λάδι κάνει 5 ευρώ. Δουλεύεις για να κάνεις, αλλά δεν συμφωνείς ρυθμούς ανάπτυξης. Και το δεύτερο, αυτό που συμφωνήσατε ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να μην χρειάζεται να πάρετε τίποτα για το χρέος. Αυτό συμφωνήσατε. Είχατε τις ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια μεριά, τα πρωτογενή πλεονάσματα από αυτά, μεγαλύτερα από αυτά που διαπραγματευτήκαμε εμάς, και δεν χρειαζόταν τίποτα για το χρέος. Και δεν σας πίστευε κανένας. Και μας λέτε για το 4,2. Σας απάντησε ο Χουλιαράκης και άρα δεν πρέπει να ξοδέψω πολύ καιρό αυτό. 9 ήτανε, πριν από το καλοκαίρι. Μια κουβέντα για τα 80%, 200 δις που κόστησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ρώτησε ο κύριος Γεωργιάδης, νομίζω έφυγε τώρα, γιατί δεν τα λέω αυτά στο Ρέγκλιν. Κοιτάξτε, η τάση μου είναι, αν κάποιος έρθει και μου πει ότι είναι ο Μοντγκόμερι του Αλαμέιν, να μην συζητήσω τη στρατηγική του Ελ Αλαμέιν. Είναι, η τάση μου είναι να πάρω, να τον φέρω, γιατί είμαι και καλός άνθρωπος, να πιούμε ένα καφέ, να καλέσω και τον Χρήστο τον Μαντά που είναι ειδικός, να συζητήσουμε γιατί θεωρεί ότι είναι ο Μοντγκόμερι του Αλαμέιν. Αυτή είναι η τάση μου. Αλλά, ο κύριος Πέτσας μας έδωσε την εξήγηση γιατί ήταν 100 δις, νομίζω. Και έχω εδώ πέρα για τα πρακτικά το άρθρο του
στο οποίο το λέει για τα 100 δις. Τι κάνει ο κύριος Πέτσας? Λέει, πού θα ήταν το χρέος... Συγγνώμη. Πού θα ήταν το χρέος το 2022 σύμφωνα με τις προβλέψεις του 2014. Πού θα ήταν το χρέος το 2022 με τις προβλέψεις του 2015. Και κάνει αυτή τη διαφορά και βγάζει 100 δις. Δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις δύο προβλέψεις είναι 100 δις. Το πρώτο είναι ότι εγώ μπορούσα να κάνω αυτή την άσκηση αρχίζοντας με οποιοδήποτε χρόνο. Με το 8, το 9 και θα έβγαζα παρόμοιους αριθμούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να σας πω το βασικό επιχείρημα. Το βασικό επιχείρημα που είναι. Και το βασικό επιχείρημα είναι ότι όταν λέμε εμείς ότι μειώσατε το εισόδημα 25% από το 249 δις στα 185 δις, αυτό είναι 64 δις. Αυτή είναι πραγματική αριθμή. 64 δις δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι αριθμή τι ήταν το 9, τι ήταν το 14 και διαφορά. Το δικό σας είναι ένα αυθαίρετο σχήμα υπολογισμού προβλέψεων από τη μια μεριά, προβλέψεων από την άλλη. Το ένα στέκει στην οικονομική θεωρία, το άλλο δεν στέκει και γι' αυτό δεν έχω απαντήσει ούτε στο Ρέγκλιν, ούτε στο Στουρνάρα, ούτε σε κανέναν άλλον που έχει αυτές τις απόψεις. Γιατί δεν είναι σοβαρό να συγκρίνουμε προβλέψεις. Δεν είπατε τίποτα για το χρέος. Ούτε και εγώ θα πω πολλά για το χρέος, γιατί τα έχουμε πει και για τις επιμηκύνσεις που πήραμε και για το μαξιλάρι που πήραμε. Θέλω να πω κάτι διαφορετικό που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ότι το τελευταίο ένα χρόνο έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους μας έχει πάει από κειμενόμενα επιτόκια σε σταθερά επιτόκια. Πολύ μεγάλο. Αυτό σημαίνει, αφού όλοι οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση στο επιτοκίο, ότι για κάθε 1% αύξηση του επιτοκίου κερδίζουμε η χώρα μας για κοινωνικές δαπάνες για ό,τι θέλουν 500 εκατομμύρια. Δηλαδή με 2% θα είναι ένα δις. Και θέλω εδώ, θα θυμάστε πέρυσι είχα ευχαριστήσει τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο ως ο επικεφαλής του ΟΔΙΧ για τη δουλειά που είχε κάνει. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Τσάκωνα, που είναι δημόσιος υπάλληλος και τώρα, φέτος, πήρε το βραβείο από το RiskNet του καλύτερου διαχειριστή δημοσίου χρέους. Αυτός ο άνθρωπος μας έχει δώσει σαν παρά, δηλαδή κάτι, 500 εκατομμύρια για κάθε 1%. Και ξέρετε κάτι άλλο. Αυτός, ο κύριος Παπαδόπουλος, ήταν επιλογή του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Τσάκωνας είναι δημόσιος υπάλληλος. Εμείς δεν επιλέγουμε κομματικά. Δημόσιο υπάλληλο επιλέξαμε. Γιατί αυτό που λέτε δεν στέκει καθόλου. Εμπιστευόμαστε ανθρώπους που μπορούμε να μας βοηθήσουν. Και για τις καρέκλες που λέτε, θα έχετε την ευκαιρία το Φλεβάρι, το Μάρτι, όταν θα ψηφίσετε μαζί μας να υπάρχουν περιορισμούς πόσες φορές μπορούν οι βουλευτές να γίνουν βουλευτές, να δείξετε και εσείς ότι δεν είσαστε με τις καρέκλες. Σας το είπε και ο Χουλιαράκης. Το τέλος όλων αυτών για τον χρέος είναι το εξής. Ότι εμείς δώσαμε σε οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση που εμείς πιστεύουμε θα είμαστε εμείς, 10 με 15 χρόνια καθαρό διάδρομο να σοβαριστεί η χώρα και να κάνει τα σοβαρά πράγματα εκτός μνημονίου. 10 με 15 χρόνια. Για 2 χρόνια είναι το χρέος τελείως καλυμμένο όλες οι χρηματοδοτήσεις. Και μας λέτε ότι σας αφήσαμε καμένη η γη. Τέτοια χαριστία έχουμε να δούμε από τότε που ο King Lear έδιωξε την κόρη του Κορντήλια που τον αγαπούσε και έδιωξε την Goneril και τη Reagan που ήταν παγοπόντιδες. Αυτή είναι αχαριστία. Αυτή είναι πραγματική αχαριστία. Συνάδελφοι και συναδέλφισες,
Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Φτάνοντας στο τέλος, λίγα λεφτά θέλω, είμαι στο τέλος, κύριε Πρόεδρε. Φτάνοντας στο τέλος, θέλω να σας πω για το αφήγημα πώς τελειώνει. Δεν είναι αρνητικό το αφήγημα, να τους σταματήσουμε τους άλλους. Παρόλο που δεν θα ήθελα να το αφήσουμε σε φιλελεύθερους που δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε για τα παιδάκια, για την ηθαγένεια που ζήσαν εδώ, γεννηθήκαν εδώ πέρα και τους αρνηθήκατε να ψηφίσετε για να μπορούν να είναι Ελληνόπουλα. Ούτε θα ήθελα αρνητικά να αφήσετε τη χώρα σε αυτούς που λένε ότι είναι φιλελεύθεροι και μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παντού μιλάνε για την λιτότητα. Με έχουν πρίξει εμένα σε κάθε Eurogroup πόσο σημαντικό είναι η λιτότητα και αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει ένα δημοσιονομικό στόχο να φτάσουν τα τελευταία 50 χρόνια. Ούτε θέλω να το αφήσετε τη χώρα, ούτε θέλω να αφήσετε τη χώρα σε αυτούς που λένε ότι είναι με την παγκοσμιοποίηση, τις ελεύθερες αγορές, τη συναλλαγή εμπορίων. Και όταν φτάνει το θέμα της Μακεδονίας γίνονται εθνικιστές και ξέρουν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τον εθνικισμό. Άνθρωποι που πιστέψανε στις αγορές δεν τους βγήκε γιατί υπήρχε η ανισότητα. Και τώρα μας λένε δεν φταίει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι μαύροι, φταίνουν οι μετανάστες. Θέλω να το κάνετε, να πω ένα τελευταίο άμα μου επιτρέψει ο κύριος Πρόεδρος. Ξέρετε πολλοί και πολλές ότι ήμουν 28 χρόνια στη Βρετανία. Την αγάπησα αυτή τη χώρα και βλέπω μια χώρα από τον εθνικισμό να καταστρέφεται με τον Brexit. Βλέπω μια χώρα που έχει κατεβεί το επίπεδο της συζήτησης που δεν θα το περίμενα ποτέ. Βλέπω μια χώρα που υπάρχει ο μίσος. Βλέπω μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση. Και όλο επειδή κάποιοι εθνικιστές είπανε ότι εμείς είμαστε καλύτερους από τους άλλους και πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το αφήσουμε αυτό ποτέ να γίνει στην Ελλάδα. Όταν αρχίσει ο εθνικισμός, στην καλύτερη περίπτωση είναι καταστροφή, στην καλύτερη περίπτωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε να τελειώσω με μια προσωπική νότα. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είμαστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση και άρα είμαι και εγώ ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών. Παρακαλώ πολύ. Δυσκολεύτηκα, τσαλακώθηκα, αλλά δεν με ενοχλεί ότι είμαι ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών των μνημονίων. Θα με ενοχλούσε αν μαζί με τον Χουλιαράκη, μαζί με τον Αλεξιάδη και την Παπανάτσιο, μαζί με όλη τη διαπραγματευτική ομάδα, την Αξιόγλου, τον Χαρίτση, τον Λιάκο και μερικούς ανθρώπους που δεν ξέρετε, σαν τον Δημήτρη Παπαγιαννάκο, που πρέπει να τον πούμε ότι είναι ο ήρωας αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν είχαμε πάντα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού μας τα συμφέροντα των λαϊκών στραμάτων. Αν πάντα αυτό δεν παλεύαμε. Θα με ενοχλούσε αν από τους πρώτους μήνες αποφασίσαμε ότι η πολιτική δεν μπορεί να δώσει λύση και ψάχναμε ένα τεκνοκράτη για να αποδείξουμε ότι η πολιτική με ήττα και όμικρον γιώτα δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό θα με ενοχλούσε πραγματικά. Θα με ενοχλούσε αν μετά από 2 χρόνια ζητούσα από τον Αλέξη να μου δώσει μια δουλειά σιγουράτζα. Λέω, τυχαίο το παράδειγμα, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας για παράδειγμα. Θα με ενοχλούσε αυτό. Θα με ενοχλούσε αν δεν είχαμε βγάλει όλοι και εσείς και οι βουλευτές του ΑΝΕΛ όλοι μαζί δεν είχαμε βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Αλλά τη βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο και σε μας είναι να κάνουμε κάτι. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς τις δυσκολίες που είχαμε. Το πόσο δύσκολο είναι να είσαι σε μια διαπραγμάτευση και να ξέρεις ότι δεν παίζει το δικό σου μέλλον αλλά το μέλλον μιας ολόκληρης κοινωνίας. Είναι δύσκολο να σας πούμε πόσο δύσκολο ήταν όταν κάναμε συμβασμούς, όπως το καλοκαίρι το 2017 με τις συντάξεις.
Είναι δύσκολο πόσο, να σας πω πόσο δουλειά χρειάζεται για να μπορώ, χρειάστηκε για να μπορούμε να το αναστρέψουμε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι δύσκολα, αλλά ξέρετε κάτι. Ο λαός δεν θα μας πενέψει γι' αυτό. Ο λαός ξεχνάει και κοιτάει μπροστά. Και γι' αυτό είναι σημαντικό το αφήγημα. Πώς μπορούμε να πάμε από εδώ και πέρα. Γιατί με όλα που έχει περάσει ο ελληνικός λαός, δικαιώνεται να μην τον ενδιαφέρουν οι προσπάθειες του παρελθόντος, αλλά η προοπτική για το μέλλον. Σας εξήγησα το δικό μας αφήγημα. Τώρα είναι υποχρέωση όλων μας που πιστεύουμε ότι μπορούμε σταδιακά, με πισωγυρίσματα, με λάθη, αλλά με στοχοπροσήλωση να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που θέτει η ιστορία. Όχι αύριο, όχι κάποτε στο μέλλον όταν θα έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και οι συσχετισμοί, όχι όποτε είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά τώρα, πριν και μετά από τις εκλογές.